Και το θέμα μας θα είναι πώς εξελίσσεται η διαχείριση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Και θα πάμε στη μεγαλύτερη πύλη εισόδου της Κρήτης, το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Και εδώ στο στούντιο φιλοξενούμε τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Γιώργο Πλιάκα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά για την παρουσία του. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε με κάποια βασικά ερωτήματα, κύριε Πλιάκα, να μας παρουσιάσει η Εύη Σπανού κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με αφίξεις στον Νίκο Καζαντζάκης και προέρχονται μέσα από ένα αναλυτικό ρεπορτάζ της συναδέλφου Ράνιας Μωραΐτης στο Δελτίο Ειδήσεων της Κρήτη TV, στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Λοιπόν. Χωρίζουμε λοιπόν το μήνα Απρίλιο, πέρυσι και φέτος επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού. Ξεκινάμε όμως με το 2022 και είδαμε ότι είχαμε 50.941 επιβάτες εσωτερικού. Φέτος, Απρίλιο του 2023, 61.408 οι επιβάτες εσωτερικού. Βλέπουμε δηλαδή γύρω στις 11.000 παραπάνω να είναι οι επιβάτες. Πάμε τώρα όμως σε ό,τι έχει να κάνει με τις πτήσεις εξωτερικού. Απρίλιο 2022, 182.274, ενώ φέτος, τον τέταρτο μήνα του έτους, 202.047 οι επιβάτες εξωτερικού. Πολλές οι αφίξεις, πολύ μεγάλα τα νούμερα, προσδοκίες σύμφωνα και με τα όσα έτσι μοιράστηκε ο κύριος Πλιάκας με τους συναδέλφους για προβλέψεις που ίσως φέρουν και την φετινή χρονιά το 2023 να ξεπεράσει και το 2018. Αναμένουμε τώρα, ο καιρός είναι πολύς ακόμα, οι μήνες είναι μπροστά μας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Μάλιστα, λοιπόν, Εύη, άνω τελεία, τα λέμε και σε συνέχεια στο πρώτο μέρος. Κύριε Πλιάκα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σύμφωνα με τις αρχικές σας εκτιμήσεις, είχαμε κάνει μια παρόμοια συζήτηση εκεί, περί τα μέσα του Μάρτη. Πού βρισκόμαστε? Δεν ξέρετε, και ο Μάρτης. Τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα? Όχι, όπως τα είχαμε συζητήσει, νομίζω ότι εξελίσσονται, γιατί και ξέραμε από τον Γενάρη περίπου πώς θα πάει η χρονιά. Ο Μάρτης-Απρίλης έδωσε γύρω στις 50.000 επιβάτες παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μήνας, αν και ο τουρισμός είναι πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν και δεν ξέρεις τι συμβαίνει αύριο για μεθαύριο. Πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι μήνες να συνεχίσουν όπως οι περσινοί, θα έχουμε μια αύξηση ήδη 50.000 επιβατών. Άρα υπολογίζω ότι το νούμερο του 2018, που για μας αυτό ήταν το ορόσημο που έπιασε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, τα 8.150.000 επιβάτες αφίξεις και αναχωρήσεις μαζί, να το διευκρινίσουμε, νομίζω ότι φέτος θα το πιάσουμε. Οι μήνες αυτοί που βλέπετε, Μάρτης και Απρίλης, ναι, που δίνουν και διψήφια νούμερα στην αύξηση, δεν θα υπάρξουν τους επόμενους μήνες, διότι δεν υπάρχουν τόσες δυνατότητες τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο να έχουμε διψήφιο νούμερο. Διότι εκεί πλέον θα μιλάμε, αντί για 202.000 αφιχθέντες, θα μιλάμε για 670.000 αφιχθέντες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα ποσοστά ναι, τους επόμενους μήνες θα είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν του Απρίλη και του Μάρτη. Γι' αυτό και ήμουνα και είμαι θειασότης ότι αν θέλουμε να έχουμε έναν τουρισμό καλό και δυνατό, θα πρέπει να ξεκινάμε Μάρτη, τέλη Μάρτη τέλος πάντων, και να ολοκληρώνουμε την τουριστική σεζόν τέλη Νοέμβρη, σε πρώτη φάση τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, και να γεμίζουμε τα άκρα, δηλαδή τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εστιάζει μεταξύ άλλων και στο πρόβλημα, δεν κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι σε καμία περίπτωση. Και άκουσα στο ρεπορτάζ της Ράνιας, της Μωραΐτη, και τονίσατε ότι μέχρι και την τελευταία μέρα λειτουργίας του αεροδρομίου θα πρέπει να υπάρχουν έργα, θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο επιταχυνθεί η γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών. Ακόμα και την τελευταία μέρα θα πρέπει να γίνονται έργα. Μέχρι και σήμερα, ποια είναι αυτά τα προβλήματα τα οποία τα είχατε προβλέψει? Είχαν ξεκινήσει πιθανότατα κάποιες εργασίες αναβάθμισης και να λυθούν αυτά τα θέματα, αλλά κάπου υστερούμε, κάπου ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό πλαίσιο. Κοιτάξτε, δείτε, μην το εστιάζουμε μόνο σε έργα. Το κυριότερο για μένα αυτή τη στιγμή πρόβλημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό που λέγατε και προλίγου, ότι υπάρχει έλλειψη κόσμου και για τα ξενοδοχεία και γενικά στον τουρισμό, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες θέσεις από ρεπορτάζ που έχω ακούσει δικά σας λείπουν. Το ανάλογο ποσοστό, γιατί κάτι είπατε για τους ελεκτικούς μηχανισμούς προλίγου. Ναι, οι συνθήκες γαλέρας που παρουσιάζει σήμερα, ναι, η εφημερίδα. Ότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, γιατί είναι υποστελεχωμένες όλες αυτές τις υπηρεσίες. Το ίδιο συμβαίνει και στο αεροδρόμιο. Και να σας πω, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία διαχειρίζεται
τα 23 αεροδρόμια που δεν παραχωρήθηκαν, έχουμε να κάνουμε πρόσληψη πάνω από 16-17 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε χρόνο φεύγει κόσμος σε σύνταξη, θα φύγουμε κάποια στιγμή όλοι, και δεν θα υπάρχει προσωπικό. Για μένα το μεγαλύτερο άγχος αυτή τη στιγμή είναι το προσωπικό του αεροδρομίου. Διότι και αυτοί που είμαστε, είμαστε με μέσο όρο ηλικίας πάνω από τα 55. Ναι. Καταλαβαίνετε τι δυναμικότητα και τι ενέργεια έχει ένας 60 άνθρωπος μπροστά σε έναν 30. Για να καταλάβει ο τηλεθεατής, υπάρχει κατά κάποιο τρόπο έλλειψη προσωπικού, μόνιμου προσωπικού, αυτό μας είπατε. Ναι, σωστά. Που έχουν επομιστεί ποιες υπηρεσίες όμως. Η τεχνική συντήρηση του αεροδρομίου, οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανικοί, οι οδηγοί. Σημαίνει τι δηλαδή, αν έχουμε ένα θέμα στις τουαλέτες του αερολιμένα, είναι δύσκολο να επισκεφτεί. Τουαλέτες του αερολιμένα. Ναι, και ακόμη και αυτό. Καλά. Έχουμε περάσει και εποχή που δεν είχαμε καθόλου υδραυλικό. Τώρα τουλάχιστον έχουμε έναν υδραυλικό. Πρέπει όμως να υπολογίσουμε όλοι ότι το αεροδρόμιο δουλεύει 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα. Άρα ένα άτομο δεν μπορείς να το έχεις 24 ώρες επί 7 μέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολλές φορές τους φωνάζουμε από το σπίτι, ελάτε, έλα, γιατί έχω αυτή τη βλάβη ή έχω την άλλη βλάβη. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στο θέμα του προσωπικού. Κάναμε μια σε συζήτηση με τη διοίκηση της υπηρεσίας μου επάνω. Φέτος να ζητήσουμε από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον μέχρι να κάνουν προσλήψεις μόνιμους να έρθουν κάποιοι νέοι πρακτικάροι ή μέσω από προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλα προγράμματα. Και που καταλήξατε? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε απάντηση. Έχουμε ζητήσει γύρω στα 18-19 άτομα. Έχουν έρθει μόνο κάποιες κοπέλες, κάποιοι φοιτητές μάλλον, οι οποίοι κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Μας βοηθάνε και τους ευχαριστώ τους ανθρώπους. Αλλά στις τεχνικές ειδικότητες που έχω σοβαρό πρόβλημα, προς τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη. Μα πραγματικά είναι κάποιος να εξοργίζεται, κύριε Πηλιάκα. Μιλάμε για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, πολυδιαφημισμένη αναβάθμιση. Μιλάμε για τουριστικές εκθέσεις που βγαίνει μπροστά η περιφέρεια, βγαίνει μπροστά το Υπουργείο Τουρισμού και ο αερολιμενάρχης χτυπάει καμπανάκι κινδύνου και λέει: δεν έχω άτομα, δεν έχω προσωπικό. Και βρισκόμαστε μέσα στο Μάιο και δεν του έχει απαντήσει κανείς. Δεν είναι δεν μου έχει απαντήσει. Ξέρετε ότι οι διαδικασίες στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό πλέον από ό,τι ακούω. Υπάρχουν ξενοδοχεία που ενώ είχαν σκοπό να ανοίξουν με full board θα ανοίξουν με πρωινό μόνο. Διότι δεν βρίσκουν μαγείρους, δεν βρίσκουν. Εκεί έχει να κάνει τώρα, εκεί έχει να κάνει κάποιος που... με μία απόφαση ενός ιδιώτη, ενός ξενοδόχου. Ναι, ξέρετε όμως ότι ο ιδιώτης μπορεί να προσλάβει αύριο το πρωί οποιονδήποτε βρει, να τον πληρώσει ό,τι συμφωνήσει κτλ. Ναι. Στο δημόσιο δεν είναι έτσι. Έχει διαδικασίες. Έχει χρόνους. Έχει ΑΣΕΠ. Έχει. Όλο αυτό. Και δυστυχώς, και γι' αυτό είπατε κάτι πριν, ότι μέχρι τελευταία μέρα πρέπει να γίνονται έργα. Υπήρξε μία αντίληψη τα τελευταία 20 χρόνια, γιατί δεν είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια, μην κάνουμε τίποτε στο Ηράκλειο, μην προσλαμβάνουμε και κόσμο στο Ηράκλειο, γιατί όπου να είναι θα ανοίξει το καινούριο, οπότε να μην φορτωθεί το υπάρχον αεροδρόμιο. Να εκτεθούμε δηλαδή τα επόμενα 4 χρόνια στον κόσμο. Δεν ξέρω αν ήταν, αν θέλετε να το βάλουμε και διαφορετικά. Ναι. Κάποιοι δεν σκεφτήκανε βραχυπρόθεσμα, ενώ το πλάνο του νέου αεροδρομίου έγινε τελικά μακρυπρόθεσμο όταν ξεκινάμε από το 2002. Και όσα χρόνια και είμαι και στη θέση μου, έχω κάνει και πολύ αγώνα να κάνουμε και έστω και 5 έργα για να επανέλθουμε στα έργα, τα οποία να βοηθήσουν τη λειτουργικότητα του αεροδρομίου. Και κάνουμε ακόμη. Γι' αυτό και πάντα λέω ότι το υπάρχον αεροδρόμιο, μέχρι και τη μέρα που θα κλείσει την παραμονή, πρέπει και να συντηρείται και από πλευράς έργων και μηχανημάτων, αλλά και προσωπικού. Θα έρθουν κόσμος, για να μην. Θα ζητήσω συναδέλφους να έρθουν από την Αθήνα με μετακινήσεις. Εκεί υπάρχει ένα άλλο θέμα. Τους μήνες που είμαστε, που θέλουμε τον κόσμο, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε αυτόν τον κόσμο κάπου να μείνει. Το πρόβλημα άλλο είναι πρόβλημα. Δεν είναι ένα το θέμα. Δέχτηκα ένα μήνυμα πριν από 3 ημέρες από έναν τηλεθεατή και τι μας είπε, τι μου είπε δηλαδή, προσωπικό μήνυμα ήταν ότι η πανδημία μας άφησε. Αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες υγιεινής, όπως είναι οι αποστάσεις, όπως είναι η προστατευτική μάσκα, όπως είναι το πλήσιμο των χεριών. Αναφορικά με την ατομική ευθύνη. Δεν μιλάω ότι είναι κανόνα σε ένα αεροδρόμιο, να το ξεκαθαρίσω. Όχι, γιατί έχω βγάλει στα καθίσματα που υπήρχε ένα παρά ένα να κάθεσαι, τα αυτοκόλλητα, μην κάθεσαι εδώ να υπάρχει απόσταση, τώρα δεν υπάρχει. Αλλού θέλω να το πάω. Έχουμε να κάνουμε μια ατομική ευθύνη. Δηλαδή, αν ο Παναγιωτόπουλος θέλει να ταξιδέψει με μια προστατευτική μάσκα, πρέπει να φοράει τη μάσκα του. Ατομική ευθύνη. Ναι, ατομική. Σωστά. Ένα ο οποίο επιθυμεί, για παράδειγμα, να πάει να πλύνει τα χέρια του σε μια τουαλέτα. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό σενάριο να πάει να τα πλύνει σε μια τουαλέτα αεροδρομίου. Υποστηρίζονται αυτές οι συνθήκες των Νίκος Χαζαντζάκης για αυτή την κατηγορία των επισκεπτών, των ταξιδιωτών που θέλουν να ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες υγιεινής? Κοιτάξτε, δείτε, έχουμε επανέλθει στα πρώτη. Και αναφέρομαι στις αποστάσεις. Όχι, δεν ισχύουν αυτά. Και για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, οι αποστάσεις, βλέπετε εκεί πέρα,
έχουμε τους κύκλους κάτω, πόσο πρέπει να περιμένω ένας από τον άλλον. Ναι, βέβαια. Βλέπετε είναι το πλάνο, πετύχαμε το πλάνο. Είναι περσινό. Ακριβές. Είναι το περσινό. Βλέπετε τους κύκλους κάτω. Βλέπετε κανένα να ακολουθεί την απόσταση. Σκεφτείτε φέτος που αυτοί οι κύκλοι δεν υπάρχουν. Δεν σε αναγκάζει κανείς να βάλεις αυτούς τους κύκλους. Όχι, πρέπει να τους βγάλω. Κανονικά πρέπει να τους βγάλουμε αυτούς τους κύκλους γιατί δεν έχουν έννοια πλέον. Ναι. Πλέον, μάλιστα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από προχθές, η πανδημία έσβησε σαν πανδημία. Από εκεί και πέρα, οι Ιαπωνέζοι, ξέρετε, φοράνε γαντάκια άσπρα δεκαετίες. Δεν σημαίνει αν θέλω εγώ να ταξιδέψω να φορέσω μια μάσκα ή αν είμαι κρυωμένος, που δεν ξέρω τι μπορεί να έχω, να βάλω μια μάσκα. Σαν πανδημία, να έχουμε ειδικά μέτρα, όχι, δεν υπάρχουν. Εστιάζουμε σε αποστάσεις που έχουμε να κάνουμε με υποδομές, κάπως να το πω λίγο έτσι. Όχι, δεν θα υπάρχουν αποστάσεις. Γιατί δεν θα βγει δουλειά αν υπάρχουν αποστάσεις. Ναι, είστε ξεκάθαρος. Είμαι ξεκάθαρος. Είστε ξεκάθαρος. Όποιος θέλει να κρατήσει αποστάσεις από μόνος του, φυσικά μπορεί. Αλλά να είστε σίγουρος ότι κάποιος θα τον προσπεράσει και θα μπει μπροστά αν κρατήσει έστω. Μάλιστα. Το θέμα που είχαμε τα περασμένα χρόνια με τα air conditions και την. Όχι, θα υπάρχουν προβλήματα και φέτος. Ναι. Είμαστε σε φάση επισκευών και ανακατασκευών. Δεν νομίζω ότι θα είμαστε σε πλήρη. Είναι το σύστημα του κλιματισμού είναι πολυσύνθετο και πολύπλοκο. Δεν μιλάμε για ένα κλιματιστικό και ούτε να πει κανένας ότι. Γιατί είχα μια συζήτηση πριν καιρό με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και όταν του είπαμε ότι θέλουμε 500.000 για να βάλουμε ψύχτες κλιματισμού, του φάνηκαν πολλά. Όταν του είπαμε όμως για πόσες χιλιάδες BTU, πόσες χιλιάδες τετραγωνικά πρέπει να καλύψουμε την ψήξη, ναι, κατάλαβε ότι πραγματικά είναι ένα κόστος 3-3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Γίνονται κάποιες, έχουν γίνει και οι μελέτες και οι προδιαγραφές. Περιμένουμε δύο καινούριους ψύχτες. Ξέρετε, και η αγορά δεν δουλεύει όπως ενδεχομένως πριν την πανδημία. Δηλαδή, για να παραγγείλεις τώρα ένα μηχάνημα ή και πριν ένα μήνα, μπορεί να περιμένεις και 2, 3 και 4 μήνες για να στο φέρουν. Εγώ επιβεβαιώνω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι λόγω πανδημίας ή λόγω του πολέμου ή οτιδήποτε άλλο. Επιβεβαιώνω ότι καταβάλλεται υπεράνθρωπες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια από τη θέση του επικεφαλής εκεί ως αερολιμενάρχης στον Νίκο Καζαντζάκης. Και θέλω να σας ρωτήσω αν σας συναχωρούν καμιά φορά κάποια σχόλια, κυρίως από το διεθνή τύπο, από ξένους επισκέπτες που δεν φεύγουν με τις καλύτερες αναμνήσεις από τον Νίκο Καζαντζάκης. Κοιτάξτε. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί. Απ' την άλλη, όμως, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ούτε το κράτος βοηθά, αλλά και οι συνθήκες των υποδομών κάπως. Κοιτάξτε, είναι ένα αεροδρόμιο 70 ετών. Εντάξει, μπορεί να έχουν γίνει επεκτάσεις. Από το 2000 συνέχεια κάνουμε επέκταση. Και δυστυχώς πάντα ο τουρισμός προχωράει πιο μπροστά από εμάς και στις μελέτες. Είναι από το 1960, αν δεν κάνω λάθος. Το αεροδρόμιο είναι από το 1930 και. Είναι από το 1930. Δεν είναι. Οι πρώτες πτήσεις νομίζω ήταν το 1937, κάπου εκεί. Είναι πολλά τα χρόνια. Εντάξει, δεν ήταν αυτό το αεροδρόμιο, ήταν ένα παλιό αεροδρόμιο μέσα στην 126. Μετά έγινε το καινούριο το 73-72, κάπου εκεί ξεκίνησε, ναι, το πρώτο κτίριο. Σίγουρα τα παράπονα μας ενοχλούν, διότι υπερβάλλουμε αυτούς. Είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο, τουριστικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα και πιστεύω ότι είναι και το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Σε μια υποδομή 40.000 τετραγωνικών. Αυτό που με κάνει να αισθάνομαι πιο άνετα, αν θέλετε, είναι ότι ήδη κατασκευάζεται ένα νέο αεροδρόμιο. Ήδη είμαστε στο 30% ίσως και παραπάνω της 100% του έργου. Ήδη υπάρχει μια ημερομηνία που την κυνηγάμε όλοι για να ανοίξει. Και εγώ, αν θέλετε, εντάξει, θα είμαι συνταξιούχος τότε, αλλά είναι ένας στόχος να ανοίξει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή η ελπίδα, λοιπόν, ότι θα έχουμε ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο στο Καστέλι άλλων προδιαγραφών. Από τη μια πλευρά μας λυπεί, διότι δεν το ζήσαμε εμείς, δεν θα το ζήσουμε εγώ τουλάχιστον προσωπικά ένα νέο αεροδρόμιο. Από την άλλη, ότι υπάρχει αυτή η ελπίδα μπροστά μας να περάσουμε τη μεταβατική περίοδο 2023-2026, γιατί το 27 της σεζόν υπολογίζεται ότι θα ανοίξει το καινούριο αεροδρόμιο. Αυτή είναι η ελπίδα μας ολονών και του τουρισμού. Από εκεί και πέρα, τα σχόλια που είπατε στις ξένες εφημερίδες. Πρέπει να ξέρετε, και καμιά φορά το λέω και το λέω και σε εσάς, που ξέρετε πως σας εκτιμώ και εσάς και την εκπομπή σας. Δεν χρειάζεται να αναλόμαστε μεταξύ μας σε σχόλια αρνητικά κατά του αεροδρομίου. Και θα σας πω γιατί. Δίνουμε τροφή σε αντιπάλους μας, σε ανταγωνιστές μας. Αυτά τα σχόλια να τα μεγενθύνουν. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια ότι είμαστε το χειρότερο
Sleep Airport. Sleep Airport τι σημαίνει? Ένα αεροδρόμιο που μπορεί κάποιος να κοιμηθεί, να έχει ξενοδοχεία, να έχει εστιατόρια μέσα. Μα το αεροδρόμιο του Ηρακλείου δεν είναι ένα αεροδρόμιο για να έχει transit κίνηση, να χρειάζεται να κοιμηθεί κάποιος για να πάρει το αεροπλάνο την άλλη μέρα το πρωί. Η τάση μας εμάς είναι να έχει όσο λιγότερο χρόνο μέσα στο αεροδρόμιο και κατά την άφιξη και κατά την αναχώρηση. Άρα να προσπαθούμε να βελτιώνουμε λίγο τις συνθήκες να περνάνε με μια συνεχόμενη ροή. Βλέπουμε συνωστισμό, ουρές. Θα τις δούμε και φέτος. Γιατί αυτό σημαίνει θα έχουμε τουρισμό. Στην πανδημία δεν είχαμε ουρές, δεν είχαμε τίποτα, δεν είχαμε τουρισμό όμως. Ουρές θα έχουμε. Το θέμα είναι να υπάρχει λειτουργικότητα, ασφάλεια το κυριότερο. Okay, αυτό είναι που μας αγχώνει περισσότερο. Θα συμφωνήσω, μην βάλουμε τρικλοποδιές ανάμεσά μας. Ναι, γιατί μην νομίζετε ότι στα άλλα παραχωρούμε ένα αεροδρόμιο, δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν βγαίνουν θέματα προς τα έξω. Διότι κάπου, ξέρετε, προσπαθούν να κρατήσουν και να τα συζητάμε. Εγώ, ξέρετε, μαζί σας. Και ας πείτε ότι έχετε παράπονο. Ό,τι πρόβλημα είναι, ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν ήταν καθαρές οι τουαλέτες προχθές. Θα συμφωνήσω. Ξεκίνησα τον πρόλογο μου και είπα ότι εστιάζεται στο πρόβλημα και δίνετε απαντήσεις. Μα ναι, άμα το κρύψω κάτω από το χαλί θα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Η καλύτερη, και να κλείσουμε αυτό, ο καλύτερος μήνας για την τουριστική σεζόν που διανύουμε, ποιος θα είναι, πιστεύετε? Θα εξαρτηθεί, γιατί δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, πόσα Σαββατοκύριακα έχει ο Ιούλιος και πόσα ο Αύγουστος. Αυτός ο μήνας που έχει περισσότερα Σαββατοκύριακα θα είναι ο καλύτερος μήνας. Είναι ο καλύτερος μήνας. Νομίζω ότι αθρηστικά αφήξεις αναχωρήσεις θα είναι ο Αύγουστος, μόνο αφήξεις ίσως να είναι ο Ιούλιος. Απλώς να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι μια είδηση, γιατί και για μένα ήταν είδηση προχθές που το μάθα. Με επισκέφθηκε ένας Σαουδάραβας μιας αεροπορικής εταιρείας. Και δεν ήξερα, από τη Σαουδική Αραβία πτήσεις δεν περίμενα. Δεν ήξερα. Ξέρω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από το Κουβέιτ, ξέρω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τη Νατάλια της Τουρκίας, από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας δεν ήξερα. Και τι προέκυψε? Και προέκυψε ότι από 21 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα πουλιέται και μέσα στο site, υπάρχει μια low-cost εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία θα κάνει πτήσεις απευθείας από Ριάντ για Ηράκλειο. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Κοιτάξτε, ανοιγόμαστε σε μια επιπλέον αγορά. Που είναι η αγορά της Σαουδικής Αραβίας. Με υψηλή αγοραστική δύναμη. Με υψηλή αγοραστική δύναμη. Και σημαίνει ότι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου έχει μια, αν θέλετε, είναι ένα σημάδι στον τουρισμό. Δεν είναι, είναι τουριστικός προορισμός. Εικόνα για κρατήσεις και αφήξεις αναφορικά με τη συγκεκριμένη κράτηση, πότε θα έχουμε από τη Σαουδική Αραβία? Δεν ξέρω πώς θα έχει, αλλά βλέπω ότι πουλάνε μέσα και δεν είναι ακριβές οι τιμές. Πουλάνε, άρα έχουν ξεκινήσει οι πωλήσεις. Δεν έχω να σας πω, γιατί ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει τουριστικός πράκτορας που φέρνει μαζικό τουρισμό από εκεί. Ή αν είναι μεμονωμένα. Αν είναι μεμονωμένα, ναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ να είστε καλά. Θα ξαναπούμε, κύριε Πηλιάκα. Λοιπόν,